Επιστροφή εδώ στην εκπομπή μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Γιώργο Τολακάκη, τον άνθρωπο που έχει στηρίξει το φροντιστήριο Θηβακής Αρχαιογνωσίας και έχει επιμεληθεί το φετινό ημερολόγιο με τα αρχαία νομίσματα της Μικράς Ασίας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους ακροατάς του Ράδιο Θήβα, της Βιωτίας και όχι μόνο, γιατί τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ότι μας ακούνε από πολύ μακριά, από την, πολύ μακρύτερα δηλαδή από την Βιωτία. Σε αυτήν εδώ... Έχουμε θετικά σχόλια ή με επιπλήττουν, γιατί ορισμένες φορές το τραβάω λίγο παραπάνω? Εντάξει, καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε στο θέμα μας. Αλλά ρε γαμότο, δεν σε αφήνει και αυτή η καθημερινότητα να, να το κάνεις αυτό πάντα, γιατί είναι τραγική και τραγελαφική. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για την, πάλι για το ημερολόγιο που βγάλαμε. Για το Μάρτιο. Ναι, για την σπουδαία, μα πάρα πολύ σπουδαία, την Ηράκλεια του Πόντου. Ή η Ηράκλεια την Ποντική ή Ποντοϊράκλεια όπως την ξέρουν, η οποία έχει σχέση με τη Θήβα, με την Βιωτία. Ναι. Γι' αυτό και αναφέρεται, όχι γι' αυτό και αναφέρεται στο ημερολογιό μας, είναι τόσο σημαντική πόλη δηλαδή, που όταν θα ακούσουμε και θα μάθουμε τα της πόλεως αυτής, θα θαυμάσουμε τα επιτεύγματα των Ελλήνων στον μακρινό πόντο που κάποιοι θέλανε να μας πούνε ότι οι Έλληνες δεν είχαν φτάσει ως εκεί κλπ. Κλπ. Ήταν γύρω γύρω από το Αιγαίο κλπ. Λοιπόν, με σύμβολο τον Βιωτό Ηρακλή, ε! Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και αυτό μαρτυράει βέβαια και την σχέση της και την καταγωγή της από την Θήβα. Θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι στην Παφλαγωνία. Έτσι λέγεται η περιοχή αυτή του πόντου. Και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι οι Παφλαγώνες ήταν ιδρυτές της Βενετίας. Της γνωστής Βενετίας δηλαδή, από όλα τα χρόνια που ξέρουμε αυτή τη μεγάλη πόλη. Άρα λοιπόν, μετά τον Τροϊκό έγινε αυτό, άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο και οι Θηβαίοι, οι Βιωτοί και οι Μεγαρίτες συνέβαλαν στην ίδρυση της μεγάλης αυτής πόλης της Ιταλίας σήμερα, της Βενετίας. Είναι σε εκβολές του ποταμού Λύκου. Στην αρχή οι πρώτοι κατοικοί της που πήγαν εκεί πέρα ήταν Θράκες, ήταν οι Μαριανδινοί, για τους οποίους θα μιλήσουμε όμως. Και η χώρα γενικότερα έφτανε από τον ποταμό Σαγκάριο, το γνωστό και μη εξαιρεταίο, κοντά στην Χερσόνησο της Αχερουσίας, και αυτό θα μας προβληματίσει λίγο, και ευεργετήτο από τρεις μεγάλους ποταμούς, τον Παρθένιο, τον Ήπιο και τον Λύκο, ο οποίος Λύκος ήταν πλωτός. Φαντάσου ότι τότε που μιλάμε στα αρχαία χρόνια, ο ποταμός Λύκος είχε πλάτος περίπου 60 μέτρα. Μην κοιτάμε σήμερα τα μικρά στενά ποταμάκια μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, που τα βλέπουμε και τα λυπούμαστε, γιατί υπάρχουν προβλήματα και με την αλόγηση σπατάλη νερού και άρτευσης που κάνουν ή ο καθένας, αλλά τα ποτάμια κάποτε ήταν πάρα πολύ μεγάλα και παίζαν πολύ μεγάλο ρόλο. Η πόλη είχε ένα φυσικό λιμάνι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ένα από τα επίθετα που είχε ήταν σοναύτης, γιατί έσωζε τους ναυτικούς. Φυσικά, όπως ξέρουμε όλοι, ο πόντος δεν είναι και ευκολότερη θάλασσα στον πλανήτη Γη, και χρειάζονταν οι ναυτικοί όλοι τέτοια λιμάνια που τα λέμε και πανόρμους κατά κάποιον τρόπο, για να μπορούν να σωθούν από τρικυμίες και καταιγίδες. Έτσι λοιπόν υπήρχαν αυτά τα τοπονύμια, σοναύτης, Σάος ας πούμε στην Σαμοθράκη, επειδή έσωσε την ανθρωπότητα από τον κατακλυσμό του Δαρδάνου κλπ. Άρα λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιον λόγο ονομάζονταν κάποιες περιοχές σοναύτης κλπ. Σήμερα βέβαια η πόλη λέγεται Ερεγλή, δηλαδή Ηρακλής, έτσι δηλαδή Ηράκλεια. Και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει κάποια διαφορά, υπάρχει μόνο μια παράφραση στα λεγόμενα τουρκικά. Ήταν η πρωτεύουσα λοιπόν της Ανατολικής Βιωτίας και περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ. ιδρύεται από Βιωτούς. Μάλιστα πρέπει οι κάτοικοι αυτοί να ήρθαν από Θήβα και Τανάγρα. Η Τανάγρα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία της Βιωτίας. Κάποτε πρέπει να μιλήσουμε για αυτήν, η οποία έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Και μαζί και με Μεγαρίς αργότερα, γύρω στο 560 π.Χ., γιατί ήταν λίγοι οι Βιωτοί που πήγαν εκεί πέρα και ζήταν βοήθεια, πληθυσμιακή βοήθεια. Ναι. Μάρτης όλων αυτών ήταν ο μήνας που υπάρχει εκεί ο Ηράκλειος, που υπάρχει στο ημερολόγιο της, ξέρεις,
κάθε μήνας είχε την δική του ονομασία και σε κάθε χώρα, και σε κάθε χώρα πάρα πολύ κράτος ελληνική, κάθε μήνας είχε διαφορετική ονομασία για να μπορούν να ξεχωρίσουμε, και έτσι μπορούμε και ξεχωρίζουμε και τις καταγωγές. Προς τιμήν βέβαια του Θηβαίου Ηρακλή. Έρχονται λοιπόν και οι Μεγαρείς κατόπιν προσκλήσεως των βιωτών, μεγαλώνει ο αριθμός των απίκων και η πόλη ιδρύεται πια κανονικά σαν πόλη από τον Γνησίοχο, τον Μεγαρέα, αυτός λογίζεται ως ιδρυτής της, και καθιερώνεται και η μεγαρική διάλεκτος στην πόλη. Πρέπει να σου πω δε εδώ ότι επειδή μεγαρικά ευρήματα δεν έχουμε στην περιοχή του Πόντου, για να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε και αρχαιολογικώς όλα αυτά, βρέθηκε στο Βόρειο Πόντο, στην σημερινή πολύπαθη Χερσόνησο της Σταυρίδας, τότε Κρυμαία σήμερα, ελιά υπερχιλιετής, η οποία ήταν μεγαρίτικη. Κάτι που σημαίνει λοιπόν που αποδεικνύει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν αποδεικνύει την έλευση μεγαριτών εκεί πέρα, που πήγανε, όχι μόνο πήγανε εκεί, αλλά φέραν και τα φυτά τους, τη χλωρίδα τους, τα δέντρα τους. Γι' αυτό λοιπόν και δεν πρέπει να σκοτώνουμε ή να καταστρέφουμε τα αρχαιόδεντρά μας. Όμως φαίνεται ότι στην περιοχή προϋπάρχει κατοίκηση ελληνική. Εκεί υπάρχει ένα από τα 4 νεκρομαντία που αναφέρονται στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Και για να έχουμε νεκρομαντίο θα πρέπει να υπάρχει σπήλαιο και ποτάμι, και πράγματι υπάρχει ένα φυσικό σύνολο σπηλαίων εκεί πέρα, σε μια περιοχή που λέγεται Αχερουσία, όπως είπα, τα λεγόμενα Αχερούσια σπήλαια. Είναι λίγο πιο βόρεια από την πόλη και μέσα σε αυτά ρέει ένας ποταμός. Σήμερα φαντάσου ο ποταμός λέγεται Μπάμπα, δηλαδή ο παππούς μας. Άρα λοιπόν δείχνει την αρχαιότητά του αυτός εδώ και ταυτίζεται με το μυθολογικό Αχέροντα. Σε κάθε νεκρομαντίο είχαμε Αχέροντα και Αχερουσία, όπου και αν βρισκόταν αυτός. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε μόνο το της Υπήρου, αλλά υπήρχαν και άλλα 4 τέτοια. Ναι. Είσοδος του σπηλαίου είναι μικρή. Υπάρχει μεγάλος πέτρινος όμως διάδρομος που οδηγεί στο εσωτερικό του. Υπάρχει μια σκάλα κλίμακα της τρυφογυριστή που ανεβαίνει κανείς επάνω σε ένα δωμάτιο. Υπάρχουν κίονες, κολόνες. Υπάρχει, πώς να σου το πω, πρέπει να σκύψει κανείς για να μπει μέσα. Υπάρχει λίμνη εκεί πέρα μέσα που σχηματίζεται μέσα σε αυτά τα σπήλαια. Η λεγόμενη ταυτίζεται με την Αχερουσία. Αυτό γινόταν, Γιώργο, να σκύψεις ως σεβασμός. Ναι, βέβαια. Θα μπορούσαν να το μεγαλώσουν το σπήλαιο, έτσι. Ναι. Αλλά ήταν όπως ακριβώς σήμερα πρέπει, μαθαίνεις δηλαδή, πως για να περάσεις μια μεγάλη πόρτα πρέπει να σκύψεις το κεφάλι. Έτσι. Λοιπόν, και μέσα εκεί βρέθηκαν και ανθρώπινα οστά, κάτι που σημαίνει ότι είχε και κατοίκηση και ήταν λατρευτικό σπήλαιο. Αργότερα όμως έρχονται και οι Μιλίσσοι, όταν η Μίλητος γίνεται πια παγκόσμια αυτοκράτηρα, και η Μίλητος σχεδόν κατακτάει όλο τον Πόντο και ιδρύει αποικίες παντού. Γι' αυτό και οι περισσότερες αποικίες του Πόντου εμφανίζονται με διπλές ημερομηνίες ίδρυσης, μία δηλαδή πρωταρχική και μία μετά της εποχής της Μιλήτου. Γιατί κυρίως οι Κυμαίροι τον 8ο αιώνα π.Χ. κατέστρεψαν τις περισσότερες αποικίες αυτές των Ελλήνων και μετά επανακτίστηκαν. Λοιπόν, όταν πήγαν εκεί πέρα οι Θηβαίοι, οι Μεγαρείς και οι Βιωτοί, βρήκανε κατοίκους Θράκες. Αυτή ήταν η Μαριανδινή. Και οι Θράκες, επειδή ακριβώς είναι Έλληνες, άριστη απόδειξη αυτού που θα πω, οι Βιωτοί, οι Μεγαρείς και οι Θράκες συμφώνησαν να μην πουλήσουν τους ντόπιους ως σκλάβους, τους Θράκες, να τους αφήσουν όμως έξω από την πόλη, να έχουν δική τους γη, να είναι ελεύθεροι να την καλλιεργούν και να δουλεύουν και να συζούν μαζί τους μέσα στην πόλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνέχισαν να διατηρούν τις τοπικές θεότητες τους, τις θρακικές, και τις λατρευτικές δοξασίες τους, όπως δηλαδή της Μεγάλης Μητέρας Θεά, της γνωστής Μά, του Αγαμέστορα, του Ποτάμιου Θεού Λύκου, των Νυμφών, αλλά και τις γιορτές που κάνανε προς τιμή των γηγενών θεοτήτων Βόρμου και Βορίνου, δηλαδή θεότητες που προσωποποιούνται με τον Βορέα, τον Βοριά άνεμο που δέρνει εκεί πέρα την περιοχή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε εύκολα έτσι ότι οι Θράκες δεν είναι κάποιο ξένο φύλο ή μη Έλληνες, όπως θέλουν κάποιοι να πούν, αφού όταν φτάνουν εκεί πέρα οι δικοί μας Βιωτοί και Αττικοί με ομικρονιώτα,
συνεργάζονται μαζί τους και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη την πόλη αυτή, η οποία φτάνει την μέγιστη ακμή της τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο πλούτος αυτής της πόλης, της Ποντοϊράκλειας ή της Ηράκλειας Ποντικής, ήταν τόσο μεγάλος, γιατί η γη είναι πάρα πολύ έφορη, που οι άνθρωποι αυτοί γίνανε πάρα πολύ πλούσιοι σε μικρό χρονικό διάστημα. Βοήθησε ο φυσικός λιμένας, βοήθησε ο ποταμός, όπως είπα, ότι ήταν πλωτός, και αυτό τους έκανε να επεκταθεί η πόλη και η κυριαρχία τους μέχρι τα κωτίωρα του πόντου. Η γη έβγαζε σιτάρι, κριθάρι, οποροκεπευτικά και χρύσου, σάμια, μπέλια, ελιές, φουντούκια, ρίγανη, περίφημα τα φουντούκια του πόντου, έτσι είναι η καταγωγή τους, τα λεπτοκάρια. Και το σιτάρι να το κρατήσουμε, γιατί ο σιτοβολώνας για την Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι τώρα είναι το ποντικό σιτάρι, το ποντιακό σιτάρι. Έσωσε πολλές φορές από λοιμό την Αθήνα το σιτάρι από τον Πόντο. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι η περιοχή της Ποντοϊράκλειας, της Ηράκλειας Ποντικής, είναι γνωστή και από το ιδιαίτερα δηλητηριώδες φυτό, το ακόνιτον. Όταν έφτασε ο Ηρακλής εκεί πέρα για να κάνει τον άθλο του, να κατέβει στον Άδη και να πάρει τον σκύλο του Άδη, τον Κέρβερο, καθώς τον τράβηξε προς τα έξω από το σπήλαιο, μόλις ο σκύλος αντίκρισε για πρώτη φορά στη ζωή του το φως του ηλίου, άρχισαν να του πέφτουν σάλια από το στόμα, και τα σάλια του αυτά πέσανε πάνω σε ένα φυτό, το οποίο αμέσως μεταμορφώθηκε στο δηλητηριώδες φυτό ακόνητο. Τι μας λέει ο μύθος αυτός? Ότι για μερικά πράγματα πρέπει να μείνει το ακούνητον από τη θέση τους, δεν πρέπει να τα κουνάει κανείς, ακόμα και αν αυτός είναι ο Ηρακλής. Επίσης, λόγω των μεγάλων και πολλών δασών του πόντου, είχαν υλοτομία, πεύκα, έλατα, οξιές, υπήρχε αλιεία μεγάλη, ναυπηγούσαν ψαράδικα, καΐκια, πλοία. Τα κύρια επαγγελματά τους ήταν η κατασκευή διχτυών, το πάστομα και η συσκευασία ψαριών, κυρίως του τόνου. Είχαμε μιλήσει για τον τόνο της Κιζίκου. Και να σου πω ότι τα παστά ψάρια αυτής της περιοχής φτάνανε μέχρι και την Αθήνα. Τα παστά ψάρια, δηλαδή αλάτι, οι αρχαίοι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Αττικοί, οι Ίωνες, τρώγανε από τον Πόντο. Και τα τρώγανε από το πάστομα των ψαριών αυτών. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό έδεσμα. Και μάλιστα αυτά τα πλοία αράζανε κάπου εκεί που είναι σήμερα τα Καμένα Γούρλα. Έτσι, υπάρχει ένα λιμανάκι εκεί πέρα, και από εκεί έρχονταν προς όλες τις περιοχές της Βιωτίας, της Θριώτιδας. Αυτά τα πλοία, επειδή έρχονταν από τον Πόντο, λεγόντουσαν ποντικά. Και επειδή φέρανε και στάρια και κρυθάρια και όλα αυτά τα πράγματα, τα πολύ σημαντικά για την περιοχή, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτά τα πλοία υπήρχαν και ποντίκια. Έτσι λοιπόν, ο Μης, επειδή ήταν πολύ μεγάλος, ονοματίστηκε Ποντικός, γιατί ήταν από τον Πόντο. Το μεγάλο εμπόριο των Ηρακλειωτών το μαρτυρούν και οι αμφορείς που βρέθηκαν σε όλη την ακτή του Βόρειου Πόντου και μετέφεραν το κρασί το ηρακλειώτικο από τα περίφημα αμπέλια, το οποίο παρουσιάζεται δυνατό και ευωδιαστό, και αντίστοιχα έκαναν εισαγωγές αλάτι που τους έλειπε από την Χερόνησος. Η Χερόνησος ήταν μια αποικία δικιά τους των Ηρακλειωτών, στην σημερινή Ταυρίδα, στην Κρυμαία. Λοιπόν, πάντα εισαγωγές κάναμε από το παρελθόν. Άμα δεν έχεις αλάτι, το αλάτι τι θα το κάνεις? Ήταν βασικό για να στηριχθεί, να συντηρήσεις και να στηρίξεις τα φαγητά σου. Πρέπει να σου πω εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα ρωσικό site, το οποίο αναφέρει όλους τους τύπους των αρχαίων ελληνικών αμφορέων που βρέθηκαν στην έκταση της Ρωσίας, από ποια περιοχή έφτασαν εκεί πέρα, και υπάρχουν αμφορείς από τον 11ο αιώνα π.Χ., που σημαίνει ελληνικό εμπόριο στον Βόρειο Πόντο τουλάχιστον από τον 11ο αιώνα π.Χ., και αναφέρει και όλες τις περιοχές από όπου πήγανε, δηλαδή από τη Χίο ή από άλλες περιοχές. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει εδώ στην Ελλάδα? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω, γιατί θα δείξει ότι οι Έλληνες είχαν εκτεταμένο εμπόριο μέχρι και πέραν των συνόρων των Ηρακλείων στυλών, δηλαδή του Γιβραλτάρ, φυσικά στον Πόντο, φυσικά στην Ασία, φυσικά στην Ινδία, και πάει λέγοντας. Αυτό δεν το θέλει επισήμως κανείς. Λοιπόν,
αυτή λοιπόν η πόλη των Θηβαίων Μεγαρητών και Μιλισσίων κάνει αποικίες, γιατί γίνεται τόσο πλούσιο όπως είπα. Γνωστή είναι η Χερόνησος, η Χερσόνησος, η αρχαία Χερσόνα, όχι η σημερινή Χερσόνα της Ουκρανίας, η αρχαία Χερσόνα, ναι. Η Κάλατης που ήταν στη Θράκη, και φυσικά η πόλη λόγω του πλούτου, του πλούτου της είναι εντελώς ανεξάρτητη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Οι αρχαίοι συγγραφείς σχολιάζουν πάρα πολύ το πολίτευμα και τη διπλωματία της Ηράκλειας αυτής εδώ πέρα, γιατί έμεινε ανεξάρτητη την περίοδο των Μηδικών πολέμων. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε κάτι αντίστοιχο με έναν παγκόσμιο πόλεμο τηρημένο των αλλογιών εκείνη την εποχή, και η Ηράκλεια μένει αλόβητη και στο κέντρο ανεξάρτητη. Έτσι. Έχοντας μια φιλική ματιά, έκλεινε το μάτι λίγο στους Πέρσες, αλλά από τα τέλη του 5ου αιώνα και μετά είχε δημοκρατικό πολίτευμα, και το οποίο το διατήρησε για περισσότερα από 60 χρόνια. Μάλιστα ήταν τόσο πλούσια που τότε η εκκλησία του Δήμου θέσπισε αμοιβή για τους πολίτες που πήγαιναν και ασκούσαν τα πολιτιακά και στρατιωτικά τους καθήκοντα. Για φαντάσου λοιπόν, όχι μόνο να πηγαίνεις να συμμετέχεις στα κοινά, αλλά να παίρνεις και μια αμοιβή αν το κάνεις γι' αυτό. Έτσι λοιπόν είχες και ένα κίνητρο παραπάνω να πας και να συμμετέχεις. Όμως το 370 επανέρχεται η ολιγαρχία, και το 364 εμφανίζεται ένας περίεργος τύραννος, ο Κλέαρχος. Αυτός ανακηρύχθηκε στρατηγός και αυτοκράτορας, αλλά ενώ ήταν περίεργος σαν άνθρωπος, ήταν ικανότατος σαν διπλωμάτης. Δηλαδή κατόρθωσε, προσέξτε να δείτε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, κατόρθωσε και συνήψε φιλικές σχέσεις με όλους τους εξωτερικούς εχθρούς της Ηράκλειας που υπήρχαν τότε, αλλά και με την Αθήνα και με την Περσία. Δηλαδή ήταν και με τον χωροφύλαξ και τον αστιφύλαξ, που λέγανε οι ταινίες εκείνη την εποχή, όπως καταλαβαίνετε. Σαν τον Ερντογάν σήμερα δηλαδή. Ορίστε. Σαν τον Ερντογάν σήμερα. Δεν ξέρω να σου πω τώρα αν μπορώ να το παρομοιάσεις αυτό. Δεν ξέρω, αυτός παίζει άλλο ρόλο. Αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπος ήταν ικανότατος διπλωμάτης. Και φυσικά αυτό φαίνεται και από τον μεγάλο αριθμό Ηρακλειωτών που έζησαν και πέθαναν στην Αττική, στη Δήλο, στη Ρόδο κλπ. Δηλαδή ήρθαν πάρα πολλοί από εκεί πέρα και ζούσαν στην δικιά μας, στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Το 425 όμως π.Χ. Η Ηράκλεια κομπάζει τόσο πολύ, το παίρνει πάνω της και λίγο φουσκώνει, και αρνείται να πληρώσει φόρο υποτέλεια στην Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Αθήνα που είχε υπό τον έλεγχο της περισσότερης πόλης του Πόντου τότε, του Ευξήνου Πόντου τότε, δεν το δέχεται αυτό. Και αν σας θυμίζει κάτι, οι Αθηναίοι ξεκινάνε να πάνε να χτυπήσουν την Ηράκλεια με 10 τριήρης και να την καταστρέψουν. Σας θυμίζει κάτι αυτό για κάποιον, ας πούμε, αντίστοιχους παραλληλισμούς με την περιοχή και με το σήμερα, ας πούμε, έτσι. Όμως υπάρχει μια καταιγίδα που καταστρέφει το πολύ μεγάλο μέρος του στόλου των Αθηναίων, και το σχέδιο αυτό δεν ευωδώνει. Ο Κλέαρχος όμως, όπως σας είπα, ήταν αλαζόν και είχε ένα εξεζητημένο τρόπο ζωής, και έτσι έγινε μισητός, παρόλο που ήταν ικανότατος πολιτικός. Φανταστείτε ότι ήταν πιθανόν ο πρώτος, μάλλον ο πρώτος θνητός άνθρωπος της περιοχής του Πόντου, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε θεϊκή καταγωγή. Κάτι που κάνανε αργότερα οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Και ήθελε να το λατρεύουν σαν θεό. Έλεγε ότι ήταν ο γιος του Δία και αυτοθεοποίησε τον εαυτό του. Και απέτησε να του αποδίδονται τιμές Ολυμπίων Θεών. Τρομερό να το καταλάβει κανείς. Ίσως από εκεί να άρχισε η αντίστροφη μέτρησή του. Ακριβώς, όπως το είπες. Αυτό δεν το ανέχτηκε ο κόσμος, παρόλο που ήταν ικανός πολιτικός, το ξαναλέω. Αλλά βλέπεις εδώ πέρα ότι ο λαός δεν ανέχεται να του περνάς ορισμένα εσκαμμένα ιερά και όσια. Και έτσι ένα συγγενής του Οχίων τον δολοφονεί. Τον διαδέχεται ο αδερφός του, ο Σάτυρος, γιατί τα παιδιά του ήταν ανήλικα, ο Τιμόθεος και ο Διονύσιος, αλλά και ο Σάτυρος ακολουθεί περίπου τον ίδιο, έτσι, τρόπο διακυβέρνησης, τόσο πολύ που ο Μέμνον είναι τοπικός ιστορικός της Ηράκλειας, τον περιγράφει σαν τον πιο κακοήθη όλων των τυράννων. Έτσι βλέπουμε λοιπόν τα κακά της οικογενειοκρατίας. Αλλά όταν ανεβαίνει ο γιος του Κλεάρχου, ο Τιμόθεος, στη διακυβέρνηση, είναι νέος άνθρωπος και αποφασίζει να αλλάξει όλα αυτά τα κακό σκήμωνα
κείμενα και τι κάνει. Το πρώτο πράγμα, γυρίσει γενική αμνηστία για όλους τους φυλακισμένους από τον πατέρα του που ήταν τύραννος κλπ. Χαρίζει τα χρήματα που είχε δανείσει ο ίδιος ο πατέρας του. Προσφέρει δάνεια χωρίς επιτόκιο αλλά για εμπορικούς σκοπούς και αποκηρύσει τις θεϊκές ιδιότητες που του είχε δώσει ο πατέρας του. Στο, ο γιος δηλαδή το κάνει αυτό. Αμέσως όπως καταλαβαίνετε, άμα δώσεις χρήματα στο λαό, γίνεσαι αμέσως αγαπητός. Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, έτσι. Καταλαβαίνω ότι όσο μιλάω και μου γράφουν τώρα εδώ πέρα μηνύματα ότι μιλάω εγώ για την αρχαιότητα και κάνουν παραλληλισμούς με το σήμερα, έτσι είναι. Ναι. Τον έκαναν αγαπητό και φυσικά... Ασχέτως αν είναι ψίχουλα αυτά που παίρνουν, παίρνει... Ναι. Παίρνουν οι πληβοί, γιατί αρκεί η πατρίκη πάρει. Ναι. Αρκεί να πάρει κάτι. Και φυσικά να κηρύσσεται ευεργέτης και σωτήρας. Ήταν όμως καλός, ήταν καλός πολιτικός. Βοηθάει την οικονομία της πόλης, ενισχύει το εμπόριο, ξαναφτιάχνει τα λιμάνια και δεν τα δίνει σε ξένες εταιρείες, ιδιώτες κλπ. Είναι κρατικά τα λιμάνια. Και αναπτύσσει τα εργαστήρια και ιδιαίτερα της κεραμικής. Γι' αυτό βλέπουμε το εμπόριο να μπορεί να αναπτυχθεί με αμφορείς τοπικούς να φεύγει προς το Βόρειο Πόντο. Ενισχύει το στρατό, φτιάχνει καινούριο στρατό, επεκτείνει τις επιρροές της πόλης του και πού το ξέρουμε όλα αυτά, όχι από γραπτές πηγές, αλλά το ξέρουμε από τα νομίσματα. Γιατί νομίσματα με ηρακλειώτικο τύπο κοπής, σταθμητικό κανόνα δηλαδή, βρίσκουμε στην Αμισό, στην Κρόμνη, στην Κερκινήτη, πόλης του Βόρειου Πόντου δηλαδή και του υπόλοιπου Πόντου, και έτσι καταλαβαίνουμε την επιρροή που είχε η πόλη σε αυτή. Όταν μεγαλώνει, ο Τιμόθεος ορίζει τον αδελφό του, τον Διονύσιο, για αντιβασιλέα και διάδοχό του, και μάλιστα πάλι το μαθαίνουμε αυτό πάλι από τα νομίσματα, γιατί πια η επιγραφή Ηράκλεια, Ηρακλεωτών, έχει αντικατασταθεί από το όνομα του ίδιου και του Διονύσιου. Πραγματικά μετά το θάνατο του Τιμόθεου το διαδέχεται ο Διονύσιος, αλλά η πολιτική κατάσταση πια στη Μικρά Ασία είναι πάρα πολύ ασταθής και πρέπει να κυβερνήσει απολυταρχικά. Όντως κυβερνάει απολυταρχικά, έχει μια πολυταρχική εξουσία. Και πάλι πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, πάλι από τα νομίσματα, γιατί έχω πει χιλιάδες φορές, γι' αυτό έχουμε κάνει και το ημερολόγιο, πως τα νομίσματα είναι γραπτή πηγή πληροφορία. Που δεν αμφισβητείται. Που δεν αμφισβητείται, ναι, γιατί θα ήταν ανεκτό κάτι τέτοιο, έτσι. Τα νομίσματα λοιπόν έφεραν το όνομά του αντί για αυτό της πόλεως. Αυτό είναι πολύ αυταρχικό, ξέρεις, να μην γράφει το όνομα της πόλης, ποιας πόλης το έχει εκδώσει, αλλά να έχει το όνομα του βασιλιά της ή του τυράννου της ή του διοικητή της. Είναι όμως τυχερός, γιατί πέφτει η Περσική Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή και επεκτείνει τα εδάφη του προς την Κύτταρο, τα Κωτίερα δηλαδή, προς το ποταμό Ρίβα κλπ. Παράλληλα, φυσικά αρχίζει και μεσουρανεί το άστρο του Παμέγιστου των Ελλήνων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και αργότερα και του Περδίκα, του διαδόχου του, και ο δικός μας έχει καλές σχέσεις και με τους δύο και άριστες σχέσεις με τους Μακεδόνες. Και πώς φαίνεται αυτό, όταν οι εξόριστοι Ηρακλειώτες από τον Κλίαρχο ακόμα ζητάνε τη βοήθεια του Αλεξάνδρου και τον Περδίκα για να γυρίσουν στη χώρα τους, στην Ηράκλεια, ο Διονύσιος καταφέρει να μην εισακουστούν τα διαβήματά τους και να γίνει το δικό του. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πόσο καλή σχέση είχε με τους Μακεδόνες. Αλλά γύρω στο 320 έχουμε φυσικά τις διαφορές των επιγόνων, έναν ακόμα εμφύλιο πόλεμο, και κατορθώνει μέσα σε όλα αυτά την αναμπουμπούλα να επεκτείνει τις συνδραφικές του κτίσεις κατά εκείνων που είχαν οι Μακεδόνες και να πάρει την Τίο, την Κρόμνη, τη Σύσαμο και την Κύτταρο. Έχει συμμαχία με τον Αντίγονο τον πρώτο και τον βοηθάει στην πολιορκία της Τύρας. Αλλά αυτή δεν κράτησε πολύ και ο Διονύσιος βρέθηκε να υποστηρίζει τον μεγάλο Θράκα, τον Λυσίμαχο. Αυτός είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο κάποτε θα πρέπει να μιλήσουμε. Είναι ίσως μια από τις σπουδαιότερες και πιο ενδιαφέρουσες μεγάλες φυσιογνωμίες της ελληνικής ιστορίας, για τον οποίο λίγα γνωρίζουμε, και όταν θα βγουν και όλα τα του Λυσίμαχου, ίσως να πέσουν κάποιοι και από τα σύννεφα και να ακυρώσουν διακτορικές διατριβές. Πάντα κάποιοι χρησιμοποιούν την ιστορία και όλους τους κατατοδοκούν και τους ερμηνεύουν
ενώ σε αντίθεση με τα νομίσματα δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερη ερμηνεία. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τα λένε όλα. Έτσι λοιπόν ο Διονύσιος. Δεν υπάρχουν συνοστισμοί στη Σμύρνη. Όχι, δεν υπάρχουν. Αλλά μετά το Διονύσιο έχουν μια σειρά από γυναίκες που βασιλεύουν. Είναι κύριοι της Ηράκλειας, όπως είναι η Άμαστρης, που την είχε νυμφευτεί γύρω στο 324, υπό την προστασία του Αντιγόνου Α βέβαια, και κατά την απουσία της ο γιος της, ο κλέαρχος, αναλάμβανε την εξουσία, κάτι που της δημιουργεί προβλήματα, και προκειμένου να αποφύγει τις αψιμαχίες με τους γιους της, αυτή φεύγει από την Ηράκλεια και ιδρύει μετά τη γνωστή πόλη Άμαστρη. Πάντως, να σου πω ότι η Άμαστρης πεθαίνει υπό περίεργες συνθήκες και ο Λυσίμαχος κατηγορεί τους γιους της ότι για μητροκτονία, και έτσι τους βγάζει και αυτούς από τη μέση. Πάντως κρατάει μια αυτονομία ακόμα, παρόλες αυτές προς τις εσωτερικές έρηδες, η πόλη κρατάει μια αυτονομία, και το 280 περίπου εμφανίζεται άλλη γυναίκα πάλι στο προσκήνιο, βασίλισσα και αυτή της Ποντοϊράκλειας, η Αρσινόη, η οποία διορίζει τον Ηρακλίδη από την κοίμη κυβερνήτη της πόλης. Να πάλι κάτι που κάνει αναγωγή στον Ηρακλή. Γιατί φέρνει κάποιον που λέγεται Ηρακλίδης, διότι Ηρακλίδης σημαίνει καταγωγή από τον Ηρακλέα, από τον βιωτό Ηρακλή. Άρα λοιπόν θα είναι αγαπητός στην πόλη και θα περάσει στην πόλη, διότι οι ίδιοι κάτοικοι γνωρίζουν ότι είναι παιδιά του Ηρακλέους. Έτσι, ως βιωτή. Ναι. Και σαφέστατο πολιτικό μήνυμα και σαφέστατη αναγωγή στις ρίζες. 83 χρόνια σχεδόν περνάει στην τυραννία και σε αυτή την κατάσταση η πόλη, και στέλνουν πρεσβευτές στον Σέλευκο για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία τους, αλλά αυτός είναι λίγο αδιάφορος, και επειδή ο Σέλευκος δεν τους δίνει σημασία, οι Ηρακλειδείς του Πόντου συμμαχούν με το Βυζάντιο, αρχαία μεγαρική αποικία στα δυτικότερα της σημερινής Κωνσταντινούπολης, την Χαλκιδόνα που ήταν οι πιο μεγάλες πόλεις, και φυσικά με τον μεγάλο Μηθριδάτη. Εδώ αρχίζουν τα πράγματα να μπερδεύονται, γιατί ο Μηθριδάτης, οι Μηθριδάτες γενικότερα, αν και μπορεί να μην είναι όνομα αλλά αξίωμα, όπως ο Φαραώ δεν είναι όνομα αλλά αξίωμα, όπως ο Μίνωας δεν είναι όνομα αλλά αξίωμα, όπως ίσως και ο Αγαμέμνον να μην είναι όνομα αλλά αξίωμα τοπικό στην περιοχή του, ο Μηθριδάτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε, οι Μηθριδάτες γενικά είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει τον ρου της ιστορίας και να ήταν στη θέση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δύο άνθρωποι κατάφεραν να ταρακουνήσουν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι και δύο Έλληνες, ο ένας είναι ο Πόντιος, οι Μηθριδάτες οι Πόντιοι, και ο άλλος είναι ο Σπάρτακος ο Θράξ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η ιστορία κρέμεται σε κάποιες κλωστές, και λίγο αλλιώς να είναι τα πράγματα, αν την ξέρουμε την ιστορία μπορούμε να την ελέγξουμε και μπορούμε να επηρεάσουμε γεγονότα. Πόλεμος ευμένη με φαρμάκι, συμμετέχει η Ηράκλεια. Πώς συμμετέχει, στέλνει δύο τριήρες υπέρ του Ευμένη. Πόλεμος Ρώμης Πόντου, συμμετέχει η Ηράκλεια με δύο τριήρες υπέρ των Ρωμαίων. Πόλεμος Πόντου Μηθριδάτη του Έκτου και των Γαλατών, συμμετέχει η Ηράκλεια. Πώς συμμετέχει, υπέρ των Ποντίων, στέλνοντας τρόφιμα στην Αμισό που την πολιορκούσαν οι Γαλάτες. Και οι Γαλάτες για αντίπεινα στέφονται εναντίον της Ηράκλειας, αλλά οι πρεσβευτές της πόλης τους δίνουν δώρα και σηκώνονται και φεύγουν. Τι μας λέει αυτό? Ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν σύμμαχοι, υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν συμφέροντα στιγμής. Εκείνης της στιγμής. Ποια είναι τα συμφέροντα μου? Αυτή είναι εδώ τη δεδομένη συγκεκριμένη στιγμή. Βέβαια, όταν ξεσπά ο τρίτος Μηθριδατικός πόλεμος, οι Ηρακλειώτες είναι σύμμαχοι με τον Μηθριδάτη τον Έκτον, τον σπουδαίο, και αυτός εγείρει την οργή των Ρωμαίων. Στέλνουν τον στρατηγό τον Κότα κατά της Ηράκλειας, την καταλαβάνει, και επειδή είναι τόσο το μένος τους κατά της πόλης αυτής, της σπουδαίας πόλης αυτής, την πυρπολούν, την καίνε, και έτσι η πόλης δεν υπάρχει πλέον στο χάρτη. Θέλω να σου πω όμως ότι μετανιώνει γι' αυτό, για αυτή την πράξη των Ρωμαίων, ποιος? Ο πιο σοφός των Ρωμαίων πολιτικών και στρατηγών, ο Ιούλιος Κέσαρας, ο οποίος αναγνωρίζει την πόλη ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία, την αναγνωρίζει ότι είναι ίδρυμα του Ηρακλέους,
αναγνωρίζει ότι αυτό θα είναι, θα έρθει νέμεσης να το τιμωρήσει και επανιδρύει την πόλη. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Έτσι. Την οποία όμως βέβαια ξανάρχεται ο γαλάτης ο Διατορίξ και την, να, την καταστρέψει, να την καταστρέψει. Αλλά ο Μάρκος Αντώνιος του δίνει κάποια εδάφη της πόλης και έτσι ευτυχώς δεν καταστρέφεται ολόκληρη η πόλη από τους γαλάτες ξανά. Αυτά εκεί είναι τα τελευταία γεγονότα ιστορικά που ξέρουμε για την πόλη, γιατί κάπου στο 70 π.Χ. εκεί πέρα δεν έχουμε άλλα γραπτά στοιχεία και κάτι που σημαίνει ότι η πόλη ίσως εκεί πέρα χάνει την οικονομική, διοικητική της, πολιτική της δύναμη και τη στρατιωτική της δύναμη. Τώρα, όσον αφορά τα νομίσματα, όπως έχουμε και στο ημερολόγιο και λέμε, γιατί φαντάσου πόσο σπουδαία πόλη είναι αυτή, ίσως στην Ηράκλεια την Ποντική να έχει ρυθεί ένα από τα νομισματοκοπία της περιοχής, το οποίο μάλιστα εξέδιδε τις έκτες, ήταν υποδιέρεση, έκτες από το ήλεκτρον, ένα έκτον δηλαδή, ναι. από ήλεκτρον, αυτό το σπουδαίο κράμα, και σε αυτά υπάρχει η κεφαλή του Ηρακλέους, πάντα στα, και στα αργυρά νομίσματα της πόλεως και στα υπόλοιπα. Σταθμητικός κανόνας, εδώ έχει σημασία, είναι ο ίδιος με τις συνόπεις και ταυτίζεται με τον εγινητικό. Άρα δηλαδή, συνόπη του Πόντου, Έγινα και Πόντο Ηράκλεια έχουν τον ίδιο σταθμητικό κανόνα. Σε μερικές πόλεις που ανακοινήθηκαν ελεύθερες μετά την ειρήνη της Απάμιας, που κόπηκαν τέτοια νομίσματα, όπως η Ηράκλεια, η Κύμη και η Σμύρνη, δείχνουν την σχέση, προσέξτε τώρα, Πόντ, έχω πει, Σινόπη, Έγινας, Κύμης, Αιωλίας, Σμύρνης, αλλά και του Ατάλου, ο οποίος κόβει εκεί πέρα Πέργαμος, ο οποίος κόβει εκεί πέρα νομίσματα. Άρα αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι όλες οι πόλεις αυτές συνεργάζονται και συνυπάρχουν, άρα φυσικά μιλάμε για ελληνικές πόλεις και ελληνική νομισματοκοπία. Επιγραφές πάντα στα ελληνικά βέβαια στα νομίσματα αυτά, Ηράκλεια, Ηρακλεωτάν κλπ. Τον κτίσταν, έτσι, Ηρακλεωτάν εν πόντο, ματρός απίκων πόλεων, δηλαδή μητρόπολη των απικιακών πόλεων, Ηρακλείας εν πόντο και ο τίτλος νεοκόρος που υπάρχει, που σημαίνει αυτός ο οποίος φροντίζει το ναό, αλλά ίσως και το πλοίο, γιατί ναύση ήταν το πλοίο. Και επειδή νέο σημαίνει κατοικό, για τον Έλληνα το πλοίο είναι κατοικία. Είναι η κατοικία του, είναι το σπίτι του. Πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, αν τα δούμε και στα νομίσματα επάνω. Φυσικά εικονίζεται ο Ηρακλής, όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, να τραβάει τον Κέρβερο από τον Άδη, όπως είπαμε. Άγαλμα του Ηρακλή υπάρχει στα νομίσματα, στο θέατρο της πόλεως, άθλοι του εικονίζονται. Επίσης ο Ζεύς Ένθρονος, μπαμπάς του ήτανε, και κάποια νομίσματα της Ηράκλειας τα βλέπουμε να έχουν σχέση με άλλες Ηράκλειες, με άλλες πόλεις που έκτισε ο Ηρακλής, υπονοματίστηκαν προς τιμή του Ηρακλέους, όπως της Ακαρνανίας και της Κέρκυρας. Θέλω να σας πω εδώ, δεν να σας κάνω μια πρόταση, ότι οι άλλες Ηράκλειες ίσως να είναι ένα ενδεχόμενο άλλο ημερολόγιο, να δούμε ποιες πόλεις έχουν το όνομα του Θηβαίου ήρωα στον πλανήτη Γη. Γιατί δεν είναι μόνο στην σημερινή γνωστή ελληνική επικράτεια, είναι πολύ έξω από αυτή. Να κάνω και μία πρόταση πάνω σε αυτό, να φτιάξουμε και άλλο ένα ημερολόγιο, η απαξίωση του Ηρακλή στη Θήβα και το σπίτι. Ναι, ναι, και αυτό για το σπίτι είναι 10 μαύρα χάλια και δεν αξιοποιείται καθόλου. Βέβαια να γυρίσουμε. Δεν συζητιέται καθόλου με τίποτα, από κανέναν. Ναι. Τίποτα, εκεί πέρα στη Θήβα. Έχουμε σημείο αναφοράς παντού σε όλο τον κόσμο με τον Ηρακλή και εδώ πέρα μια απαξίωση. Αναγκάζομαι να το πω, θα δυσανασχετούν κάποιοι πάλι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Καλά κάνεις, γιατί το brand name όλες τις ιδιωτίες, σας λέω εγώ, όχι μόνο της Θήβας, είναι ο Ηρακλής. Έτσι θα μπορούσε να ζει όλη η ιδιωτία με ένα μυθολογικό πάρκο του Ηρακλέους εκεί πέρα. 12 άθλοι, να γίνουν 12 πάρκα διαφορετικά, σε 12 διαφορετικά σημεία της βιωτίας και να ήταν, ξέρω εγώ, η Disneyland της Ευρώπης η βιωτία. Μόνο με αυτό. Λοιπόν, έχει δύο σημαντικούς ανθρώπους βγάλει τουλάχιστον. Ο ένας είναι ο φιλόσοφος ο Ηρακλήδης, ο Ποντικός, και ο άλλος, όπως σας είπα, ο συγγραφέας ο Μέμνονας, ο Ηρακλήδης, ο οποίος έγραψε την ιστορία της πόλης σε 16 τόμους, παρακαλώ, περί Ηρακλείας, αλλά δυστυχώς δεν σώζονται οι
η πρώτη τόμη που λέει τα παλιά δεν σώζονται, σώζονται οι τελευταίοι από τον 9ο στον 16ο, δυστυχώς. Όσον αφορά το σήμερα, δεν έχουν γίνει συστηματικές ανασκαφές στην Ηράκλεια, όπως στις περισσότερες πόλεις που βρίσκονται σήμερα στην κατοχή της Τουρκίας, αρχαίες ελληνικές πόλεις ή και μη, και άλλες πόλεις. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί ο σύγχρονος αστικός ιστός έχει αναπτυχθεί πάνω στην αρχαία πόλη της Ηράκλειας. Σώζονται κάποια τείχη, του 4ου αιώνα π.Χ. είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μικρά όμως, έχουν έκταση 3 χιλιόμετρα. Το σημαντικό είναι ότι η αγορά της πόλεως ήταν έξω από τα τείχη. Αυτό είναι σημαντικό. Οι περισσότερες πόλεις που ξέρουμε έχουν την αγορά τους μέσα στα τείχη για να την προστατεύσουν εν καιρό πολέμου. Αυτοί οι περίεργοι εκεί πέρα πόντοι έκαναν και αυτή την πρωτοπορία. Λοιπόν, το λιμάνι έχει βρεθεί, είναι τραπεζοειδές, βυθισμένο βέβαια μέσα στη θάλασσα, μοιάζει με τις Σινώπης, και δεν ήταν και αυτό ολόκληρο μέσα στα τείχη της πόλης, δεν περιστοιχιζόταν από τα τείχη της πόλης, μεγάλη αυτοπεποίθηση είχανε. Στην ακρόπολη λοιπόν της Ηράκλειας, όπου ήταν το παλάτι του Κλεάρχου, όπως σας είπα κάηκε όλη η πόλη, κάηκε και αυτό, βρέθηκε ένα αρχαίο ιερό. Αυτό που σώζεται είναι του 250 π.Χ., χτισμένο φυσικά επί αρχαιοτέρου, και είναι πιθανόν αφιερωμένο στον Ηρακλή. Είναι φτιαγμένο όλο από μάρμαρο από την Προκόνησο, και πάνω σε αυτό σήμερα δυστυχώς φυσικά υπάρχει ένα σύγχρονο βυζαντινό φρούριο. Φυσικά, όπως αρχαία ελληνική πόλη ήταν, θα είχε και θέατρο και στάδιο, και έχουν βρεθεί αυτά, αλλά δεν έχουν ανασκαφεί, είναι λίγο πιο χαμηλά από την ακρόπολη της πόλης. Για να τελειώσω, να σας πω ότι σήμερα με το όνομα Ποντοϊράκλεια υπάρχει πόλη στο Δήμο Παιωνίας, στο Κλικής. Προφανώς από ποντίους που φτάσανε εκεί πέρα από εκείνη την περιοχή, εκδιωγμένοι και αυτοί ξεριζωμένοι από τις πατρογονικές τους εστίες τα γνωστά χρόνια. Και θέλω με την ευκαιρία να δώσω τους χαιρετισμούς μου στους φίλους μου στο Κιλκής που με ακούνε και μου γράφουν εδώ πέρα, πες και κάτι και για μας. Είναι εκπληκτικός νομός ο νομός Κιλκής, και δυστυχώς δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα του άξιζε. Αυτά είχα να σας πω σήμερα για την Πόντο Ηράκλεια, αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία και τόσο σπουδαία πόλη, τόσο μεγάλη πόλη του πόντου μας, με ρίζες από την Βιωτία, τα Μέγαρα και τη Μίλητο. Και το επόμενο έχουμε τον Απρίλιο, είναι ο Αμισός του Πόντου, ο Πειραιάς του Πόντου ουσιαστικά, με έμβλημα τον Γλαυκαετό, τον οποίο θα τον αναλύσουμε τον επόμενο μήνα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά, και δυστυχώς αν ενοχλήσαμε και λίγο, γιατί είπαμε πάλι για τη Θήβα, εντάξει, έχει μια παγκόσμια ιστορία. Είναι πόνος μου η Θήβα, το ξέρεις πολύ καλά, έτσι. Ναι, και πόνος. Βλέπω δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Όχι μόνο για το σπίτι του Ηρακλή, και για το μουσείο που είναι η πλατεία Κεραμοπούλου, που είναι όλα αυτά τα οποία είχαμε πει εδώ και τόσα χρόνια, να βάλουμε ταμπέλες στους αρχαιολογικούς χώρους, να δουν οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και βλέπουν τι ακριβώς βλέπουν, να γίνουν επισκέψιμοι χώροι αυτοί. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ευαισθησία, με τα λύπης μου το λέω, παρόλες τις προσπάθειες που κάνουμε, άσε θα το κάνω εγώ, άσε θα το κάνω ο άλλος. Για το που δεν ξέρω είναι αν έχει αδελφοποιηθεί η πόλη των Θηβών με την πόλη Ερεκλή, δηλαδή την Ηράκλεια. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρεις κάτι τέτοιο. Και δεν πρέπει να πάμε εκεί πέρα σαν τους ιδρυτές αυτής της πόλεως και να αδελφοποιηθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού για την ανάδειξη του θηβαϊκού, βιωτικού πολιτισμού και του ποντιακού ταυτόχρονα. Θα έπρεπε. Αλλά άμα ξεχνάς χτες, τους απογόνους σου, άμα δεν γνωρίζεις ιστορία, ξεχνάς τα πάντα. Και αυτό που το πας. Και ο καθένας την ερμηνεύει κατά το δοκούν. Όταν φτάνουμε τώρα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και να λέει το ποτάμι του πολιτισμού σταμάτησε εδώ και 3.000 χρόνια μπροστά μας. Ναι. Τι να πεις, πώς θα τους χαρακτηρίσω. Έτος μικρασιατικό αυτό, και ακούω πάρα πολλούς να λένε για τα 3.000 χρόνια ιστορίας των Ελλήνων στην περιοχή της Μικρασίας, του Πόντου, της Καπαδοκίας κλπ. Περιττό να σου πω βέβαια ότι η περιοχή αυτή που μιλάμε έχει κατοίκηση 80.000 χρόνων. Έτσι.
Αλλά φυσικά τι να τους πεις τώρα, τους άσχετους και τους αγράμματους, τους ημιμάθιους. Όχι, εγώ πιστεύω οι ημιμάθιοι, αλλά είναι και κάποιοι οι οποίοι καθοδηγούνται με χρονολογικά, ώστε να μην πειράξουν το παρελθόν, γιατί δεν τους αρέσει. Ναι, και δεν βολεύει κάποιους άλλους που έχουν στήσει ένα αφήγημα πάνω σε αυτές τις ημερομηνίες. Πρέπει να αλλάξουν και τα βιβλία, πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Εμείς είμαστε εδώ για να τα λέμε όμως. Και όποιος ανοίξει το μάτι του και όποιος ανοίξει τα αυτή του. Και εντάξει, με συγκρούσεις με αυτά, εμείς θα το επιχειρούμε συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ξέρεις κάποια στιγμή που άλλαξε ο πλανήτης Γη η ιστορία του πλανήτου χωρίς σύγκρουση? Καμία. Πάντως οδηγίες από τον Θείο ΣΑΠ δεν θα παίρνουμε. Οδηγίες δεν παίρνω εγώ από κανένα. Λοιπόν, να είσαι καλά Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Yeah. Και εδώ είμαστε, να τα ξαναπούμε πάλι. Ναι, ευχαριστώ.